Ένα παλιό χορηγό επιστρέφει. Το fifacoin.com είναι και πάλι στο κανάλι. Το καλύτερο και πιο αξιόπιστο site με τα φθηνότερα coins για το FIFA 19. Μην ξεχάσετε στο checkout να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ARIS για να πάρετε 5% έκπτωση στη συνολική σα παραγγελία. Για όσου ενδιαφέρονται για τα ποδοσφαιρικά είδη, την ξέρετε τη σελίδα. Μπε Χρησιμοποιείτε και εκεί τον κωδικό ARIS για να πάρετε 10% έκπτωση. Έκτωση. Το link καθώς και οι κωδικοί για τους δύο χορηγούς βρίσκονται κάτω στο description. Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι, σε ακόμη ένα FIFA βίντεο και φυσικά σήμερα Παρασκευή έχουμε την ανασκόπηση του Weekend League που μας πέρασε. Ακόμη ένα φυσικά επεισοδιακό Weekend League θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ στη συνέχεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε ξα... ε, κλασικά πάμε να ξεκινήσουμε το Weekend League, μηδέν παιχνίδια έχουμε παίξει, περιμένουμε να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια για να μας δείξει το δικό μας rank και πάμε στην ομάδα. Η οποία ομάδα έχει αλλάξει η οποία ομάδα έχει κάποιε αλλαγέ μετά από τα picks που βγάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τα Rewards. Αν θυμάστε, και το πικ που έκανε την ευχάριστη ζημιά, τον ευχάριστο πονοκέφαλο που λέμε στην πραγματικότητα, που δημιούργησε τον ευχάριστο πονοκέφαλο, ήταν ο Μανολά. Ο οποίο, παιδιά, μπορώ να σα πω ότι είναι μετά τον Φέρντιναντ και τον Μαλντίνη του Prime που είχα χρησιμοποιήσει πέρσι, ίσω ο καλύτερο αμυντικό που έχω χρησιμοποιήσει. Μιλάμε για μια καταπληκτική, καταπληκτική, καταπληκτική κάρτα. Ειλικρινά. Λοιπόν, οπότε όπω βλέπετε πίσω στην άμυνα έχουμε αλλαγέ. Έφυγε ο Βαλένσια, ε, έφυγε ο Έντερσον από το τέρμα και έφυγε και ο Ντάβινσον Σάντσε. Τη θέση του πήρανε ο Μανολά, ο οποίο φυσικά πηγαίνει πακετάκι με τον Φλορέντσι, γιατί είναι ο μόνο τρόπο για να παίζει σε καλό κέμιστρι και ο Φλορέντσι και ο Μανολά. Ο Μανολάς δεν μπορούσε να τον, ε, να, Μανολά δεν, ε, το δεν μπορούσα να τον έχω σε 10 κέμιστρι, δυστυχώ. Θα έπρεπε να έχω και τερματοφύλακα, αλλά μετά θα, θα, θα είχε δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα. Γιατί, γιατί ο Μπαϊγί με τον Μανολά είναι από δύο διαφορετικά πρωταθλήματα, EPL και και σε ΡΙΑ, Και δυστυχώ δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο στο να βρούμε τερματοφύλακα. Οπότε, ή πρέπει να βάλει τον τερματοφύλακα τη Ρώμα που δεν είναι καλό, γιατί ο άλλος, δεν είναι πλέον άλλο, να του ξέρετε είναι στη Λίβερπουλ, ή πρέπει να βάλει τον Τεχέα. Αν θε να έχει τερματοφύλακα σε 10 και 10. Οπότε, αναγκαστικά, Αναγκαστικά να αγοράσω τον Τεχέα. Ο οποίο, παιδιά, σα το λέω από τώρα ότι για 165.000 που τον αγόρασα, 163.000 νομίζω, δεν αξίζει στην καμία. Θα δείτε μετά τι εννοώ. Γενικότερα τα λεφτά για του τερματοφύλακε 163 με 165.000 είναι πάρα πάρα πολλά. Το ίδιο και για τον Κουρτούα για τα 120.000. Ο Έντερσον που έκανε 17 έπιανε τα ίδια. Να μην σα πω και περισσότερα. Λοιπόν. Οπότε Μανολά Φλορέντσι είναι το πακετάκι στη δεξιά πλευρά τη άμυνα. Ο Μπαϊγί παρέμεινε με τον Φανάνχολτ και τον Τεχέα για να έχουν το καλό κέμιστρι. Ο Φρέντ εννοείται παραμένει η μασκότ τη ομάδα, δεν φεύγει ποτέ. Ε, Πιέρε Μέρικο Μπαμεγιάνκ. Ο Έριξεν επίση δεν έπαιζε σε καλό έπαιζε σε 8 κέμιστρι. Ο Σον και αυτό ο Φκέμ σε 7. Φαμπίνιο Στράικερ για να δίνει τα links στο Νεϊμάρ. Και φυσικά ο Νεϊμάρ στην αριστερή πλευρά, ο οποίο είναι ο άνθρωπο που κουβαλάει την ομάδα για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το επεισόδιο και να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει στο συγκεκριμένο Weekend League. Είχαμε πάρα πολύ καλή ρότα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και ήταν ένα Weekend League μάλιστα το οποίο ήταν επεισοδιακό. Όχι, μόνο, όχι το δικό μου μόνο Weekend League, βλέπετε το αντίπροσωπο και τον Σόκρατε. Ήταν επεισοδιακό γενικά γιατί είχαν πρόβλημα οι, σερ, οι σερβερ στην Πέμπτη. Οπότε δεν ξεκίνησε Παρασκευή το Weekend League, ξεκίνησε Σάββατο. Και είχαμε Weekend League Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πήγε μια μέρα μετά, πάλι παρέμεινε για τρει μέρε, αλλά ήταν Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πάμε σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο ο αντίπαλο μάλλον ήταν ο Μάντι Κάλχαντα. Όπω βλέπετε, μα έχει πιάσει ήδη ένα πέναλτι. Θα δείτε στη συνέχεια τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα πολύ ωραία αντεπίθεση του αντιπάλου. Ο Σόκρατε προφανώ δεν θα το έχανε. Και ειδικά ο Ντεχέα έκανε μια υπερπροσπάθεια εκεί να το πιάσει. Παρ' όλα αυτά το έβαλε ο Σόκρατε. 27 λεπτό με τον Φαμπίνιο θα κερδίσουμε μια κόντρα, θα κάνουμε ελιγμού με το L1. Γίνονται αυτοί οι πολύ απότομοι ελιγμοί. Ε, με το αριστερό του θα πλασάρουμε στην αιστεία τον αντίπαλο. Πάμε σε αυτή τη φάση του 32, στο οποίο έχουμε ξεφύγει με τον Neymar, θα κάνουμε τι γνωστέ μα τρίπλε, ένα καταπληκτικό ελάστικο, θα κάνουμε shoot και μα έχει χτυπήσει ο Μπαγί, νομίζω, ο Κουλιμπαλί, συγγνώμη. Οπότε θα εκτελέσουμε και άλλο πέναλτι. Αλλά ο Κάλχαντα, φυσικά ο αντίπαλο, ο Μάντι Κάλχαντα, θα βρει πού πήγε και αυτό το πέναλτη. Παιδιά, 0 στα πέναλτι. Μάλλον έχω εγώ κάποιο πρόβλημα, δεν εξηγείται αυτό. Και πάμε σε μια φάση απίστευτη στην οποία ο Ντεχέα κοιτάξτε τι κάνει. Δείτε λίγο, η μπάλα χτυπάει πάνω του και πέφτει μετά. Αυτό μου θύμι, όταν το είδα μετά στο replay και συνειδητοποίησα τι έκανε, κοιτάξτε ξανά, χτυπάει πάνω του και πέφτει μετά. Μου θύμισε πάρα μα πάρα πολύ αυτό που έλεγε ο Πόποτας στο καφέ της χαράς όταν συζητούσαμε τον Εγρεπόντι και του λέει το θέμα, για το, το θέμα στο ποδόσφαιρο είναι να κάνει ε, προσποιήσει. Και του λέει ο Ντεγραπώντη: Ναι, αλλά ο τερματοφύλακα δεν πρέπει να κάνει προσποιήσει, πρέπει να πιάνει απλά την μπάλα. Ε, ο Ντεχέ εδώ πέρα έκανε μια προσποίηση στον Κρισμάν, χτύπησε πάνω του η μπάλα, έπεσε μετά κάτω. Πραγματικά ένα αστείο γκολ. Γι' αυτό σα λέω, παιδιά, ότι δεν έχει κανένα νόημα τερματοφύλακα 160.000. Αν δεν τον χρειάζεστε για τα links όπω τον χρειάστηκα εγώ τον Ντεχέα, μην μπείτε καν στον κόπο. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει ειλικρινά. Ε, προχωράμε. Πάμε στο 65ο λεπτό. Στο οποίο έχουμε τον ε, Ομπαμεγιάνγκ με τον Φαμπίνιο που αλλάζουν την μπάλα. Καταλήγει στο Φρεντ ο Νεϊμάρ με το αριστερό φινές Θα πλασάρει. Φυσικά θα χτυπήσει μπάλα πάνω στον κουλιμπαλί. Δεν ξέρω ποιο αμυντικό ήταν. Ε, το κλασικό που γίνεται που χώνονται οι αμυντικοί για να κόψουν την ε, παλιά. Και μάλιστα ε, ακριβώ μετά τη σέντρα ο αντίπαλο έχει χάσει την μπάλα. Με τον Ομπαμεγιάνγκ θα δώσουμε μια πολύ ωραία ε, χαμηλή πάσα. Αρένα χίνη συγκεκριμένη, δεν είναι τετράγωνο-τετράγωνο. Ο Φρέντα απλά μπρόκνει την μπάλα στα δίχτυα και νομίζω θα κερδίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σωστά 3-2 και είναι το 10 στα 10. Και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι μια ομάδα που αντίπαλο είχε δύο πολύ καλά πίξ. Μαρκίνιο 86 -άρι και τον Χούλκο 84. Είχε και Μπέιλ μέσα, ο Μπαμεγιάνκ. Σαν ναι, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Εδώ πέρα φαίνεται πάλι το ID μου γιατί είναι το κλασικό κόλμα. Δεν ξέρω αν τυχαίνει και σε εσά. Ράντομ το παιχνίδι αποφασίζει να μου βγάλει τι ρυθμίσει που έχω ε, για να δείχνει το όνομα του παίκτη και δείχνει το ID. Ό,τι να είναι. Ε, θα προηγηθούμε 0-1 με τον Νεϊμάρο, όπω είδατε. Και ο Χουλκ εδώ πέρα βλέπετε πώ σπρώχνει τον Φλορέντσι. Δεν μπόρεσε καν ο Φλορέντσι να μπει μπροστά από τον Χουλκ που έχει τρομερό strength. Νομίζω κοντά στο 90 είναι το strength τη συγκεκριμένη κάρτα. 1-1 στο 58. Hulk 89 φυσικά, καταπληκτική κάρτα. Θέλω πάρα πολύ να τον δοκιμάσω σε κάποια φάση, αλλά είναι ακριβώ. Ε, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στο τέλο. Χάνει αντίπαλο την μπάλα με τον Ομπάμε Εγώ ξέρω ότι πρέπει να δώσω την μπάλα γιατί Πρέπει να βγάλουμε την τελευταία επίθεση. Φτάνει στο σον και κοιτάξτε, είμαστε ήδη στο 91 και 50 και έχουμε περάσει το κέντρο. Οπότε έχουμε την τελευταία επίθεση. Μπέρμπασπιν. Η πάσα στον Έριξεν και από εκεί στον Νεϊμαρ. Ένα drag back προ τα πίσω. Ένα drag back προ τα δεξί του πόδι. Φινέ στην κλειστή γωνία. Ένα-δύο. Με τον Νεϊμαρ σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά. Σε νεκρό χρόνο. Κερδίζουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι που έπρεπε ούτω ή άλλω να το κερδίσουμε από τα stats. Αλλά εδώ πέρα ξαναδείτε τον goal, έχω αφήσει το replay. Ε, κοιτάξτε τι ωραία που φέραμε την μπάλα στο δεξί του Νεϊμάρ και παρόλο που ήταν κίτρινο το timed finesse, κατέληξε μέσα η μπάλα. Γι' αυτό πληρώνει αυτού του τόσο ακριβού παίχτε όπω ο Νεϊμάρ για να σου βάλει ένα τέτοιο γκολ. Και θα δείτε και άλλα τέτοια γκολ. Και πάμε στο 12 στα 12. Γίνεται 15 στα 15 και όπω είδατε έχει φύγει ο αντίπαλο. Πάμε να παίξουμε το 16ο -16 παιχνίδι και όπω είδατε έχει φύγει. Αν δεν το είδατε, γυρίστε πίσω. Ήμασταν εδώ πέρα και έχει φύγει. Και δείτε με ποιον αντίπαλο μα βγάζει πατάμε play match και ο αντίπαλος που μας βγάζει το 16ο παιχνίδι 15-0 είχα είναι ο M.O. Aubameyang ένας από τους πιο διάσημους προ παίκτες στον πλανήτη και η ομάδα του είναι ασχολία. Δεν θα, δεν, θα πω τίποτα για την ομάδα του ε, πρωταθλητής στο FIWC έχει πάρει άπειρα κύπ αλλά ο, ο τύπο είναι παιχταράς αλλά δεν μου το έδειξε τόσο πολύ με στο παιχνίδι. Παιδιά, αυτό που έκανε ο Εμμό Ομπαμιγιάνγκ είναι απλά να σπαμάρει φινέ από παντού. Κοιτάξτε, ξανά εδώ με τον Ναζάριο, πρώτα με τον Νεουσέμπιο, μετά με τον Ναζάριο και δυστυχώ τον κόλ θα το φάμε από αυτό το καταραμένο κόρνερ. Ο Ντεχέα έχει βγει μόνο του εκεί. Δεν τον έβγαλα εγώ. 1-0 με τον Κριστιανό. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα ότι προσπαθεί να κάνει φινέ. Γιατί εδώ πέρα με τον Νεουσέμπιο ξανά με γυρισμένη την πλάτη προ τα πλάγια θα μα καρφώσει αυτό το τρομερό ε, φινέ. Προφανώ ο Νεουσέμπιο θα το έβαζε. Δείτε το παιχνίδι, το παιχνίδι του ουσιαστικά ποιο είναι. Προσπαθεί από παντού να βάλει φινέ. Λογικά είναι timed από ό,τι φαντάζομαι. Έχουμε εμεί μια ευκαιρία στο 41ο λεπτό με τον Σον ε, να δίνει στον Ομπαμεγιάν, ο οποίο θα κρατήσει την μπάλα και θα μοιράσει στον Νεϊμάρ, ο οποίο θα κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια με drag back αλλά δυστυχώ δεν θα καταφέρει να βάλει το φινέ γιατί δεν βγήκε perfect timed την έπιασε ο Νόιερ και φυσικά σε νεκρό χρόνο εδώ πέρα ξανά φινέ με τον Ρονάλντο σίγουρα ήταν πράσινο αυτό. 3-0 στο ημίχρονο. Εκεί συνειδητοποίησα σε αυτό το φινέ. Πόσο ε, ότι προσπαθεί να παίξει με τα φινέ. Αλλά ήταν πλέον αργά. Εδώ πέρα απορώ γιατί δεν είναι πέναλτη η συγκεκριμένη φάση. Από την ώρα που κατάλαβα, παιδιά, ότι πώ παίζει με φινέ, δεν μου ξανά βάλει γκολ. Αυτό το πράγμα προσπαθούσε από παντού. Φινέ, φινέ, φινέ. Εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να του βάλουμε ένα El tornado με τον Neymar γιατί έπαιζα πλέον πιο χαλαρά. Το είχα χάσει ούτω ή άλλω το παιχνίδι. Θα χτυπήσει πάνω στο Hulit, εννοείται η μπάλα. Και είναι το κλασικό που έχει σαν προπαίκτη, ασφιχτική άμυνα. Ακόμη ένα μπολάσι με τον Neymar. Εδώ είναι πράσινο. Απορώ ειλικρινά πώ το πιάνει ο Νόιερ αυτό το shoot. Δυστυχώ δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ε, για την διαφορά ποιότητα σαν παίκτε και για τη διαφορά τη ομάδα, το 3-0 για μένα είναι ένα πολύ καλό σκορ. Εντάξει, εννοείται ότι είχε άπειρα σουτ, αλλά είδατε ότι όλα τα σουτ που έκανε ήταν φινέ. Από παντού σπάμαρε φινέ. Τρομερό παίκτη, αλλά προσ... ουσιαστικά βρήκε κάτι και το κάνει exploit. Το timed φινέ. Αυτό. Δυστυχώ άρχισα να καταλάβω τι κάνει, αλλά πραγματικά ε, η άμυνα του ήταν αδιαπέραστη. Οπότε γι' αυτό και μόνο άξιζε να κερδίσει. Αν και πιστεύω ότι αν είχα καλύτερη ομάδα θα μπορούσα να τον κοντράρω πιο πολύ. 15 νίκε σε 16 παιχνίδια λοιπόν. Και εκεί λίγο χάλασε αυτό το καλό σερί. Αυτό το 15-0 εκεί λίγο χάλασε. Έγινε 15-1, δηλαδή 15 στα 16. Και, σε, και στα επόμενα παιχνίδια λίγο χάλασε. Θα δείτε ακριβώ τι έχει γίνει. Ένα πολύ ε, άσχημο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Πικρό ο τρόπο που χάνουμε πρώτο γκολ δεχόμαστε από άστοχο offside trap που έχω κάνει με τον De Bruyne όπως βλέπετε στο 19ο λεπτό θα προηγηθεί ο αντίπαλος μια εντελώς άστοχο πραγματικά εντελώς άστοχο το offside trap ο, ο Μπαμεγιάνκ εδώ πέρα θα κρατήσει την μπάλα όσο πρέπει θα μοιράσει στον Έριξεν εκείνος ξανά στον Μπαμεγιάνκ εκείνος ξανά στον Έριξεν Time finesse, κίτρινο, βλέπετε, βγαίνουν αρκετά κίτρινα, βγαίνουν αρκετά πράσινα. Δεν έχω βρει ακόμα το τέλειο balance. Από τα 10 σου τα 9 να βγαίνουν πράσινα. Και κοιτάξτε τώρα στο 78 τι γίνεται. Ξέρω με τον Σανέ που θα σουτάρει, κουνάω τον Ντεχέα εκεί που θα σουτάρει. Δυστυχώ ο Γκρισμάν βάζει γκολ από rebound. Θα ξαναδούμε εδώ πέρα σε αργή κίνηση ότι με τον Ντεχέα τον έχω κουνήσει με το δεξί μοχλό, με το right stick με το R3 προ τα αριστερά. Ξέρω ότι θα πάει εκεί. Δυστυχώ είναι ασταθή η απόκριση. Ο Γκρισμάν θα σκοράρει. Βλέπετε, είχαμε μόνο δύο σου, ήταν πολύ δύσκολο ο αντίπαλο. Εκείνο είχε 11, αλλά είναι πολύ πλασματικά τα stats. Δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, τι έκανε τι επιθέσει μετά. Οπότε το 15 στα 16, το 15-0 βασικά έγινε 15 στα 16 και συνολικά 18 στα 21. Οπότε θέλαμε σε 9 παιχνίδια 5 νίκε. Λίγο παραπάνω από το 50%. Και πάμε να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει στη συνέχεια. Εννοώ για να μπούμε στην Elite 3, γιατί αυτό είναι πάντοτε ο στόχο που θέτουμε. Τουλάχιστον Gold 1, βασικά τουλάχιστον Elite 3 με Gold 1 εκεί. Στο 8ο λεπτό αντίπαλο με ένα καταπληκτικό φινέ του De Bruyne θα κάνει το 1-0. Θέλω πάρα πολύ να τον ε, πάρω κι εγώ στην ομάδα κάποια στιγμή τον KDB, αλλά δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Εδώ πέρα πολύ όμορφε προσπάθειε με τον Φαμπίνιο και μπούμι timed πράσινο με τον Fred. Δεν πρόκειται να το πιάσει με το θεματοφύλακα εκεί. Θα κάνουμε το 1-1, θα ισοφαρίσουμε. Ο Νεϊμάρ εδώ πέρα με ένα πολύ πλάγιο φινέ. Έχει γυρίσει, η πλάτη του είναι πολύ ανάποδα προ το τέρμα. Βάζει τρομερό φινέ και ήταν και κίτρινο μάλιστα. Ε, και στο 47ο λεπτό, κοιτάξτε τι ευκαιρία θα χάσω. Βιάστηκα να σουτάρω, έκανα time το οποίο βγήκε κίτρινο και δεν μπόρεσα να σκοράρω. Και εδώ πέρα θα γλιτώσουμε μια απίστευτη ευκαιρία, παιδιά, όπως το replay μετά το είδα. Κοιτάξτε τον παγίτη κάνει σκοντάφτη πάνω στον ομπαμεγιάν, ξαπλώνει, σέρνεται κάτω, σοριάζεται ευτυχώς... Ευτυχώ ο Ντεχέα θα αποκρούσει. Ήταν πολύ κακό βασικά το σου του Ριμπερί. Και από την εξέλιξη τη φάση, με τον Νιάιμαρ θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε πολύ όμορφα από τον Ρόμπερτσον. Θα κρατήσουμε την μπάλα όσο πρέπει, γιατί βλέπουμε την κίνηση του Ομπαμιάνγκ. Στον οποίο θα δώσουμε την μπάλα, ο οποίο παιδιά με κόκκινο timed. Έκανα πολύ κακό timed εκείνη την ώρα, θα καταφέρει να το βάλει από την κλειστή γωνία. Τρομερό πιέρε με ρίκο Και μάλιστα θα κάνουμε μια πολύ όμορφη προσπάθεια εδώ πέρα με τον Neymar. Θα περάσουμε τον Ρόμπερτσον με. Rainbow. Και εδώ πέρα απλά θέλω να σιγουρέψω τον goal θα δώσω πάσα στον Ομπάμε Γιάνγκ, αλλά η μπάλα θα πάει συστημένη πάνω στο δοκάρι. Δεν ξέρω πώ χάνει αυτό το σουτ, πραγματικά. Ε, τα σουτ σχεδόν ίδια, είχαμε τρία παραπάνω on target, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Θα κερδίσουμε το παιχνίδι και θα κάνουμε τη νίκη νούμερο 20. Στα 24. Θέλουμε πολύ απλά το 50% των παιχνιδιών να το κερδίσουμε. Τρει νίκε σε 6 παιχνίδια. Όπω βλέπετε, έχουμε 20 νίκε και απομένουν 6. Θέλουμε 3 στα 6 για να μπούμε στην Elite 3. Εδώ το παιχνίδι πήγε Ουσιαστικά δεν, ήταν πολύ πιο δύσκολη η αντίπαλη προφανώ και πήγαινε ένα-ένα. Δηλαδή, μια νίκη, μια ήττα. Μια νίκη, μια ήττα. Και θα δείτε σε τι φάση θα φτάσουμε στο τέλο. Εδώ πέρα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ήταν πάρα πολύ καλό ο συγκεκριμένο αντίπαλο. Με δυσκόλεψε απίστευτα πολύ. Απίστευτα πολύ. 0-1 με τον Μάρκο Ρόι. Στο 47ο λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο, βλέπουμε ότι έχουμε κερδίσει φάουλ. Και φυσικά τα φάουλ ξέρουμε να τα με τον καλύτερο τρόπο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων φυσικά. Από την δεξιά πλευρά έχω πει ότι θέλουμε αριστερό πόδαρο. Αυτό είναι ο Φρεντ. Θα φύγει ο Νέιμαρ. Θα φύγει ο Έριξεν με την κομπίνα φυσικά που έχουμε δείξει. Θα πλασάρουμε την μπάλα στον Σον, ο οποίο με εξωτερικό φινέ θα κάνει το 1-1 σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Για να ισοφαρίσουμε. Και εδώ πέρα θα κλέψουμε την μπάλα. Θα κάνει και ο αντίπαλο φυσικά ένα λάθο. Ο Μπαμεγιάνκ θα δώσει μια πάση η οποία εν μέρη θα κοπεί τον Μανολά, αλλά θα φτάσει στο Σον, ο οποίο θα πλασάρει. Θα κάνει το 2-1 στο 73 και εκεί. Ήταν το κρίσιμο σημείο όπου ο αντίπαλο μετά στο 90 σχεδόν είχε προσπαθήσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όπω βλέπετε στο 90, θα κάνει rage quit. Οπότε θα κερδίσουμε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είδατε πάρα πολύ δύσκολο. Δύο σου τρία εκείνο. Και φυσικά τι περίεργο κάνουμε την 22η νίκη μα και μα απομένει ένα παιχνίδι. Για μία ακόμη φορά, για πέμπτο σερή Σαββατοκύριακο, θα παίξουμε την Elite 3 στο τελευταίο παιχνίδι απίστευτο και όμως αληθινό με έναν αντίπαλο που είχε μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Βλέπετε throwback Χουάνφραν, το τριγωνάκι της Real Madrid της πίσω, Αλεξάνδρο Ματουιντή, Ντάγκλα Κώστα, Νεϊμάρ Εμπαπέ, Κοντοκμπιά και Inform Yedder. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έσπασαν καρδιές και θα δείτε τι έχει γίνει στο τέλος. Ε, είχε σταματήσει το Mexiel Ελγκάτο να γράφει γιατί είχε γεμίσει ο σκληρό δίσκο. Οπότε βλέπετε το γήπεδο είναι πιο κίτρινο γιατί είναι μέσα από το PlayStation το recording αυτή τη στιγμή. Ε, πάμε, έχουμε βάλει και τον δανεικό τον Κριστιανό ε, Ρονάλντο. Κοιτάξτε τι ευκαιρία χάνει ο δικό μα Νεϊμάρ τη στιγμή που ο δικό του είχε ε, βάλει τον γκολ πιο πριν και προηγήθηκε ο αντίπαλο. Ευτυχώ για καλή μα τύχη από το corner θα δώσουμε την μπάλα στο μανολά με τον οποίο θα κάνουμε κοφτέ κινήσει με το Ελένα. Ο Φαμπίνιο θα σημαδέψει πάλι το δοκάρι. Για καλή μα τύχη θα το βάλει ο Κριστιανό. Δεν έκανα timed shot εκεί πέρα, απλά σπάμαρα το shoot, αλλά το έπιασε ω timed. Πολύ κακό αυτό, παιδιά, να το προσέχετε πάρα πολύ γιατί θα μπορούσε να μην το βάλει και να τη στείλει πλάγια. Ή πολύ αδύναμα και να την πιάσει ο Κουρτού. Στο 17ο λεπτό έχουμε μια τρομερή ευκαιρία να προηγηθούμε γιατί θα μα κάνει πέναλτι ο αντίπαλο. Θα μα κάνει πέναλτι. Και πάλι έχουμε την πίεση πάνω μα. Πού να σουτάρουμε. Δυστυχώ για μία ακόμη φορά, για ακόμη ένα πέναλτι, ο αντίπαλο παιδιά θα βρει τη γωνία που θα σουτάρουμε. Πρέπει να έχω σουτάρει καμιά 35-40 πέναλτι συνολικά και έχω χάσει τα πάνω από το 85%. Και φυσικά από την εξέλιξη τη φάση γίνεται το χειρότερο σενάριο. 2-1 με τον Ντάγκλα Κώστα, με πλασέ μέσα από την μικρή περιοχή. Πάμε στο 21ο λεπτό. Πιέζουμε. Έχω αρχίσει να βγαίνω λίγο πιο επιθετικά. Ένα χιλ του χιλ πανέμορφο με τον Κριστιανό. Θα αποκρούσει ο Κουρτουά. Πολύ, δυνατη... πολύ καλή απόκρουση και πάρα πολύ σημαντική απόκρουση από τον Κουρτουά σε πολύ δυνατό σουτ. Φτάνουμε στο 64. Ο αντίπαλο ήταν πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Με δυσκόλευε απίστευτα πολύ εκείνη την ώρα. Ο Κριστιανό θα κάνει μια σιρτή παλιά και δυστυχώ ο Νεϊμάρα εδώ δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα. Και φτάνουμε στο 83. Στο οποίο με τον Φλορέντζ θα κάνουμε μια κατεβασιά. Ο Νεϊμάρ θα δώσει την μπάλα στο Σον, αλλά βλέπουμε ότι ο διαιτητή έχει δώσει πλεονέκτημα. Και φυσικά σταματάμε τη φάση για να πάρουμε το φάουλ. Να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την κομπίνα με τον καλύτερο τρόπο. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την κομπίνα. Κλασικά πάλι με τον Φρεντ φεύγει ο Νεϊμάρ, φεύγει ο Κριστιανό Ρονάλτο. Βλέπουμε τον Εμπαπέ μα κυνηγάει. Οπότε θα αποφασίσω να δώσω το Σον, ο οποίο Άγιο Σον, ο Άγιο Σονάλτο, με κίτρινο timed shot, με κίτρινο timed finesse θα κάνει το 2-2 στο 85 με δοκάρι και μέσα. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή ε, τον είχα ευχαριστήσει 50.000 φορέ στο Σον και πάμε στην παράταση. Εκατοστό πέμπτο λεπτό θα κλέψουμε την μπάλα με το Φρεντ. Θα την κλέψει ο Χουάν Φραν από τον Αζάρι. Η μπάλα θα πέσει στα πόδια του Ομπαμεγιάνκ. Κόκκινο timed shot, πάλι πολύ κακό shoot, αλλά θα μπει κολ. Και παίρνουμε το προβάδισμα στην Ελίτ. Πανηγυρίζει ο Ομπαμεγιάνκ γιατί πιθανότατα ακούμπησε πάνω του η μπάλα. Γι' αυτό και μπήκε στο τέρμα. Πριν το ημίχρονο λοιπόν προηγούμαστε και το παιχνίδι θα καθοριστεί σε αυτή τη φάση όπου ο Μανολάς με ένα μαγικό τάκλιν θα κόψει πεντακάθαρα τον Mbappé και θα πάρουμε τη νίκη που χρειαζόμαστε παιδιά 2-3 με ανατροπή για να καταφέρουμε για μία ακόμη φορά να τερματίσουμε στην Elite 3 με τον πιο περιπετειώδη τρόπο. Κερδίζαμε σε όλα τα stats τον αντίπαλο αλλά δεν είχε καμία σημασία, χρειαζόμασταν τα goal. Οπότε 23 νίκες Elite 3 για μία ακόμη φορά τέλος καλό όλα καλά. Βλέπετε 0 παιχνίδια να απομένουν ακριβώ 23 νίκε. Έχει γίνει πραγματικά ρουτίνα το συγκεκριμένο πράγμα να παίζουμε την ελίτρια στο τελευταίο παιχνίδι. 23 νίκε σε 30 παιχνίδια όπω βλέπετε και εδώ. Δεν έχει καμία σημασία γιατί καταφέρνουμε να πάρουμε πάλι τα rewards τη Elite. Σε μια team of the week η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Αλλά με ένα μικρό spoil θα σα πω ότι τα rewards ήταν αρκετά καλά. Οπότε, αύριο που θα έχουμε τα rewards το Σάββατο, μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ καλό pack opening. Αυτά. Δεν θα σα πω τίποτα άλλο για το τι ακριβώ έχουμε βγάλει. Elite 3 με τα κόπων και βασάνων παρόλα αυτά το καταφέρνουμε. Μείνετε συντονισμένοι αύριο για το επεισόδιο με τα rewards από την Elite 3 στο 5ο Weekend League κατά σειρά. Και εμεί φυσικά μέχρι να τα πούμε σε εκείνο το βίντεο. Να περνάτε πάντοτε όμορφα.